Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη τη τάξη των 4 εκατομμυρίων ευρώ με έργα που περιλαμβάνονται σε ένα σχέδιο που εγκρίθηκε και από τους επιχειρηματίες βιομηχανικής περιοχής του επιχειρηματίε βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου αναμένεται να εκκινήσει το επόμενο διάστημα στη ΒΠΕ. Στόχο, όπω τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλο τη ΕΤΒΑ ΒΠΕ, Αθανάσιο Ψαθά, είναι οι εργασίε να αρχίσουν μέσα στον Ιούνιο και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2025. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη καταθέσαμε ένα επενδυτικό σχέδιο το αξίας περίπου γύρω στα 4 εκατομμύρια με προοπτική να το αυξήσουμε να πάει 5-5,5. Είναι σημαντικό να σας πω ότι το επενδυτικό αυτό σχέδιο εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων μέσα στη ΒΠΕ, στην οποία ψηφο... γίνονται δημοκρατικές διαδικασίες. Εντάξει, άρα οι, οι επιχειρήσεις το έχουν εγκρίνει. Εγκρίθηκε λοιπόν και από το Ταμείο Ανάκαψης. Πιστεύουμε ότι από τις αρχές Ιουνίου θα αρχίσει να υλοποιείται με στόχο τέλη του 25 να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και οι παρεμβάσει μα. Στο επίκεντρο των εργασιών έχει τεθεί μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, με στόχο αυτή να έχει και τριτοβάθμια επεξεργασία, άρα να παράγει νερό που θα μπορεί να ποτίσει το πράσινο τη περιοχή ή να χρησιμοποιηθεί στην άρδευση και ταυτόχρονα έργα οδοποιία και φωτισμού που έχει ανάγκη η περιοχή που μετρά 50 περίπου χρόνια ζωή. Η κύρια έμφαση βρίσκεται στη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, αυτό που ο κόσμο ξέρει ω βιολογικό καθαρισμό, μόνο που εμάς, η μονάδα μα επεξεργάζεται και βιομηχανικά απόβλητα, γι' αυτό το διαφοροποιούμαστε, έτσι ώστε να καταστεί τριτοβάθμια και να βγάζει σχεδόν καθαρό νεράκι. Καθαρό νερό για αγροτική καλλιέργεια, εντάξει, όχι για να το πίνουμε. Άρα η έμφαση θα πάει εκεί. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε σχεδιάσει έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την οδοποιία, με τον ηλεκτροφωτισμό, με κάποιε αστοχίε ομβρίων οι οποίε είχαν παρατηρηθεί. Και δώστε μου την ευκαιρία να πω και κάτι άλλο. Αυτή η βιομηχανική περιοχή μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργία. Χρειάζονται αυτά τα έργα αναβάθμιση προκειμένου να δώσουμε. Ακόμα μπροστά μα, πνοή 50 ετών μέσα στη βιομηχανική. Ότι συνολικότερα γίνεται προσπάθεια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη να στηριχθεί η βιομηχανία και το πλαίσιο λειτουργία των βιομηχανιών, τόνισε ο Υφυπουργό Ανάπτυξη Μάξιμο Σενετάκη. Η ΕΤΒΑ, λόγω τη ε, ε, δυνατότητα και τη τεχνογνωσία που έχει, κατάφερε να αντλήσει ε, αρκετά κεφάλαια, είναι ένα έργο περίπου στα 50 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα μισά. Θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο ανάπτυξη, 25 λοιπόν περίπου εκατομμύρια προ όφελο τη ελληνική βιομηχανία. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο άμεσα θα ξεκινήσει να υλοποιείται και στο Ηράκλειο προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υποδομές μας και η βιομηχανική παραγωγή να μπορεί να επωφεληθεί από αυτές. Για την ανάγκη μιας σημαντικής αναβάθμισης της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Κρήτης, σημειώνοντας ότι πέραν των όσων έχουν ήδη προβλεφθεί, ένα πλαίσιο διεκδικήσεων των επαγγελματιών θα μπορούσε εκ νέου να αποτελέσει τη βάση συζητήσεων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη λειτουργία τους μέσα στο χώρο της βι... Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου να γίνει μια αναβάθμιση. Και επίση κάποια θέματα τα οποία ε, έχουν θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο τη βιομηχανική περιοχή μπορούν να δουν κάποιε συγκλήσει, να μπορούν να αποδεχτούν κάποιες από τις προτάσεις που θα έχουν οι άνθρωποι της βιομηχανικής περιοχής.